στο 21 κεφάλαιο, στίχος 5. Ύστερα από την προβολή της, της εκκλησίας ως πόλεως και ως νύμφης, έρχεται και λέγει ο Κύριος, ο καθήμνος επάνω εις των θρόνων, ιδού να όλα τα κάνω καινούρια. Βέβαια ο Θεός είναι ο καθήμνος επί του θρόνου, εξυπακούεται όμως ότι είναι ο Χριστός. Εξάλλου μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εναλλάσσεται εις των θρόνων άλλοτε ο Θεός, άλλοτε ο Χριστός, και αυτό δείχνει την ισοτιμία μεταξύ του Θεού Πατρός και του ενανθρωπίσαντος Υιού Του. Αφού τα σύμπαντα ανεκαινίστησαν, τότε προ αυτής της πραγματικότητος έρχεται ο Χριστός να επικυρώσει τόσον όλους τους λόγους του βιβλίου της Αποκαλύψεως, όσο και αυτή την ανακαίνιση των πάντων με τα μεγαλειώδη εκείνα λόγια, ιδού και να ποιώ πάντα. Αυτό το ιδού έρχεται να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστου ή του ακροατού προ αυτής της υπερλόγου και μεγαλειώδους αληθείας. Να όλα τα κάνω καινούρια. Και ο Χριστός καθιστά καινούρια τα πάντα. Τα κάνει όλα καινούργια ο Χριστός. Τίποτα δεν μένει παλιό. Το βάρος της προτάσεως, ιδού και να ποιώ πάντα, πέφτει εις το ποιώ, εις το φτιάχνω, κάνω, καθιστώ, διότι θέλει να εκφράσει ότι κανείς δεν δύναται να ανακαινήσει παρά μόνον ο Χριστός. Ποιος ποτέ εστάθηκε με αξιώσεις μέσα στην ιστορία, έχοντας μια ανθρωπίνη διάσταση, ότι θα μπορούσε ποτέ να σταθεί ανακαινιστής του σύμπαντος κόσμου? Κανείς. Να διανόητο. Είναι πολύ πέρα φυσικά, φυσικότατα, από τα μέτρα της ανθρωπίνης δυνατότητος. Την ίδια θέση, αγαπητοί μου, τη βρίσκουμε και στο Ισαΐα. Λέγει 43,18, μη μνημονεύετε τα πρώτα και τα αρχαία μη συλλογίζεστε, ιδού εγώ ποιώ κενά. Μη θυμάστε πια τα πρώτα, ούτε τα παλιά να τα σκέπτεστε. Να, εγώ τα κάνω όλα καινούρια. Αυτή η ανακαίνιση που ξεκινάει από τους ανθρώπους με την Ανάστασή τους, είναι ανακαίνιση και ηθική και οντολογική. Ως ηθική και οντολογική, η ηθική προϋπόθεση βεβαίως της οντολογικής, μας γράφει, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ήτης εν Χριστώ καινή κτήση. Όποιος είναι στο Χριστό μέσα, εκείνο το «εν» του Αποστόλου Παύλου, η πρόθεση «εν» που θα πει «μέσα», όπως λέμε «εν Λαρίση», «εν Αθήνες», που σημαίνει «στη Λάρισα», «στην Αθήνα», εκείνο το «εν Χριστώ Ιησού», δηλαδή «μες στο Χριστό», με μία μόνο πρόθεση, πάντοτε ο Απόστολος Παύλος εκφράζει όλο το μυστικισμό του. Όλη δηλαδή εκείνη, εκείνο τον τρόπο να δείξει τη ζωή του πιστού μέσα στη ζωή του Χριστού και τη ζωή του Χριστού μέσα στη ζωή του πιστού. Αυτό εκφράζεται με αυτήν την φρασούλα, «εν Χριστώ Ιησού»,
Όποιος λοιπόν είναι μέσα στον Χριστόν, δηλαδή μυστικιστικά ζει τον Χριστόν, καινή κτήσεις, καινούρια δημιουργία, καινούριος άνθρωπος. Αυτή όμως η ανακαίνιση είναι ηθική. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονεν καιρά τα πάντα. Τα παλιά πέρασαν, όλα να έχουν γίνει καινούρια. Τα δε πάντα εκ του Θεού, όλα δε από το Θεό. Β' Κορινθίους 5,17, που δείχνει ότι όταν εγώ ανακαινιστώ, δηλαδή είμαι μέσα στον Ιησού Χριστόν, ζω την εν Χριστώ ζωήν, τότε αυτή η ηθική, θα λέγαμε, δεν είναι σωστή η έκφραση, αυτή η πνευματική μου ζωή, γιατί η ηθική δεν είναι σωστή έκφραση. Πνευματική θα πει έχω το Πνεύμα του Θεού. Όταν έχω το Πνεύμα του Θεού και είμαι μέσα στο Πνεύμα του Θεού και μέσα στον Ιησού Χριστόν, τότε αυτό θα μου δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ανακαινιστώ και οντολογικά, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, να είμαι έτοιμος, ανακαινισμένος για να μπω στην καινούργια πόλη του Θεού, την Άνω Ιερουσαλήμ. Και λέγει στους Γαλάτας ο Απόστολος 6,15, εν Χριστώ Ιησού καινή κτήσεις. Στον Ιησού Χριστώ υπάρχει η καινούρια δημιουργία. Αν το ξέραμε αυτό. Ξέρετε, κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, νομίζω στους Γαλάτας το λέγει αυτό, απορώ με πως την ευκολία, λέγει, αφήσατε την αλήθεια και την εν Χριστώ ελευθερία. Όπως εκείνο, τη ελευθερία ή τη οποία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσεν, στήκετε και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε, μη μπαίνετε κάτω από το ζυγό της δουλείας και μη βρίσκεστε, κατά τη φράση του αλλού το λέγει, κάτω από τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Ξέρετε τι σημαίνει ότι έχουμε την εν Χριστώ ανακαίνιση, σήμερα πνευματική και αύριο οντολογική. Ξέρετε τι σημαίνει να ζω, να έχω αυτό το κεφάλαιο, αυτόν τον πλούτο, και να αφήνω τον Ιησού Χριστόν και να πηγαίνω εις τα στοιχεία του κόσμου τούτου? Είναι αυτόχρημα τραγικό για τον άνθρωπο. Φοβερό. Έτσι που να λέγει κανείς ότι ο νους του ανθρώπου είναι πράγματι σκοτισμένος. Να φύγει στον Χριστό, ή όπως λέγει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, αφήνεται, λέμε, εμένα αφήνεται το ζωντανό νερό και στρέφεστε να πίνετε νερό σε φρέατα συντετριμένα, σε πηγάδια βρώμικα και βορβορώδη. Εκείνος που πηγαίνει σε φιλοσοφίες, αυτός που στρέφεται προς τις επιστήμες, με την έννοια ότι εκεί θα βρει την ανακαίνιση, εκεί θα βρει το νόημα της ζωής του, με αυτή την έννοια, αυτός είναι ταλέπορος άνθρωπος και εγκαταλείπει τον Ιησού Χριστόν. Είναι ταλέπορος άνθρωπος. Και λέγει μου, γράψον ότι ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εσύ. Αποκάλυψης 21,5, και μου λέγει ο επί του θρόνου, γράψε ότι αυτοί οι λόγοι που σου είπα είναι αξιόπιστοι και αληθινοί. Αυτό το γράψω μας υπενθυμίζει την αρχή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που ο Χριστός προτρέπει τον Ιωάννη να διατηρήσει αυτούς τους λόγους που θα του πει, καθόλου το μήκος που θα του αποκαλύπτει με εικόνες το περιεχόμενο της Αποκαλύψεως, για να μείνει. Και για να μείνει, του λέγει, γράψτε αυτά, να μείνουν με τη γραφή. Αυτό το γράψε τα, που λέγει εδώ ο Κύριος, ωραία το εκφράζει ο Αρέθας ως εξής: μη νόμιζε φυσήν ο Ιωάννη τι του μεγέθους των
καινοποιουμένων αλλοιώσει ως καθ' υπερβολήν φαντασίας υποπεσίν ψευδίτινη εκβάση τα λεγόμενά σου, το σου τον γαραληθεί ώστε και γραφή καταθέστεσαι ταύτα παρεγγιώμε εις ανεπίλιστον του ότι γεννήσετε αληθινή γαρ και πιστή η λόγη ως υπ' αυτής εκφερόμενη της το όντι αληθείας. Δηλαδή μη νομίζεις, λέγει ο Κύριος, ο Ιωάννη, ότι από το μέγεθος της αλλαγής αυτών που θα γίνουν καινούρια θεωρηθούν φαντασιοκοπήματα και συνεπώς βρουν ψεύτικα τα λόγια σου. Είναι τόσο αληθινά όλα αυτά ώστε και γραφτά σου εγγυώμαι να στα παραθέσω για να μην λησμονηθούν ότι πράγματι θα γίνουν, διότι αληθινή και αξιόπιστη είναι η λόγη αφού λέγονται από αυτή την ίδια τη σαρκωμένη αλήθεια, αλήθεια που είναι ο Χριστός. Πράγματι αγαπητοί μου, ό,τι ο Χριστός λέγει είναι αλήθεια, διότι το επικυρώνει με τα γεγονότα. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας δεν είναι παρά ένα κράμα από λόγια και γεγονότα. Ό,τι είπε και όπως έδρασε. Θυμηθείτε τη μεταμόρφωσή του. Δεν λέγω τα θαύματα του και τα θαύματα, αλλά εκείνα εκείνα που δημιουργούν τα ποιητικά, όπως λέγει ο Καβάσιλας, της σωτηρίας μας, είναι ό,τι αφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Η γέννησης, η σταύρωσης, η ανάστασης, η μεταμόρφωσης και η ανάληψης του Χριστού. Αυτά που μέσα στη Θεία Λειτουργία στέκονται η στήλη αυτής της Θείας Λειτουργίας. Πουθενά μες στη Θεία Λειτουργία δεν γίνεται μνήμα των θαυμάτων του Χριστού, αλλά γίνεται μνήμα αυτών των πραγμάτων. Διότι αυτά είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Ό,τι λοιπόν ο Χριστός είπε, αυτό το έδειξε με γεγονότα. Συνεπώς το Ευαγγέλιο δεν είναι παρά ένα κράμα από λόγια και γεγονότα του Ιησού Χριστού. Ομιλεί επί παραδείγματι δια την Ανάσταση των νεκρών, και ταυτοχρόνως αναστήνει νεκρούς και αναστήνεται από τους νεκρούς. Ομιλεί δια την μεταμόρφωση των ανθρώπων, την οντολογική, όχι την πνευματική, την οντολογική, ότι η δίκαιη εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Θεού, του Πατρός αυτών. Όχι πνευματικά, όχι ηθικά, οντολογικά, πραγματικά. Και ο ίδιος μεταμορφώνεται στο όρος Σταυρό. Ομιλεί για το Άγιο Πνεύμα και το στέλνει την ημέρα της Πεντηκοστής, και γεμίζουν οι μαθητές του και γεμίζουν οι πρώτοι πιστοί, ώστε δεν έχουμε παρά να πιστέψουμε ανεπιφύλακτα εις τους λόγους του Κυρίου ως απολύτως αληθείς. Εκείνος που έδειξε με όλα αυτά τα γεγονότα, ο ίδιος είπε «Ιδού και να πει ο πάντα, να τα κάνω όλα καινούρια και θα γίνουν καινούρια». Είπε στο νερό να γίνει κρασί και έγινε κρασί. Είπε στη θάλασσα «Σιώπα πεφήμωσο, σώπα βάλε φήμωτρο» και σταμάτησε ακαριέως η θάλασσα. Αυτός ο ίδιος είναι ο αναγεννηστής των πάντων. Και είπε μη, γέγονε μου, εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Και μου είπε, έχουν γίνει. Εγώ το Α και το Ω, εγώ η αρχή και το τέλος. Αποκάλυψης 21,6. Στην αρχή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ενθυμίστε, πάλι είχε γίνει λόγος ότι ο Θεός είναι το Α και το Ω.
1,8. Και τούτο σημαίνει το μεν αλφα, ότι ο Θεός είναι η αρχή παντός κτιστού πράγματος, και συνεπώς ο Θεός υπάρχει πρώτου αλφα, δηλαδή πρώτης αρχής, δηλαδή πρώτου χρόνου. Το δε ωμέγα εκφράζει το τέλος, αφού είναι το τελευταίο γράμμα του αλφαβήτου. Είναι ένα ωραίο σχήμα, παίρνει τα δύο αυτά γράμματα του αλφαβήτου, του ελληνικού αλφαβήτου. Το δε ωμέγα είναι το τέλος παντός κτιστού πράγματος, εάν βεβαίως θα ήθελε ο Θεός τούτο το πράγμα να έχει τέλος, να ξαναγύριζε πάλι στο μηδέν. Γιατί ο Θεός μόνο έχει σχέση με το μηδέν, και από το μηδέν φέρει τα πάντα εις το είναι, εις την ύπαρξη, και δίνεται τα πάντα να επιστρέψει εις το μηδέν ή να τα διατηρήσει ξανά εις το δίνεκες, όταν εκείνος θέλει, όταν εκείνος κρίνει. Συνεπώς, ο Θεός είναι πρώτου αλφα, ο Χριστός είναι πρώτου αλφα, γιατί το αλφα της δημιουργίας δεν προϋπάρχει του Χριστού, ο Χριστός προϋπάρχει του άλφα της δημιουργίας. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Όταν έχουμε την αρχή, το άλφα, είναι ο Λόγος. Ήτο ο Λόγος. Και αν υποτεθεί ότι τελειώνει ο κόσμος ή γίνεται να τελειώσει κατά τον λόγο του Κυρίου, οι ουρανοί παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου η παρέλθουση. Μπορούν να περάσουν οι ουρανοί, και με τη μορφή που είναι θα περάσουν, τα λόγια μας δεν θα περάσουν. Συνεπώς σημαίνει ότι υπάρχει δύναται να τελειώσει, αλλά τότε ο Θεός που είναι το άλφα και το ωμέγα είναι ο περιέχον εν εαυτό τα πάντα. Το άλφα και το ωμέγα συναντώνται μέσα στον Ιησού Χριστόν. Γιατί το α ξεκινάει από τον Χριστό και το ωμέγα τελειώνει στον Χριστό. Έτσι ο Θεός είναι πράγματι το α και το ωμέγα. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός περιέχει εν εαυτό, στον εαυτό του, το α και το ωμέγα, δηλαδή όλη την φύση, νοητήν και αισθητήν, όχι βεβαίως κατά πανθεϊστικών τρόπων, όπως θα μπορούσαν να ισχυρίζονται οι πανθεϊστές, αλλά ότι εις των δημιουργικών του λόγων υπάρχει το είναι απαρέμφατο, το είναι και το μη είναι, δηλαδή η ύπαρξη και η μη ύπαρξη. Στον δημιουργικό του λόγο, όταν πει δηλαδή εκείνος θέλω να υπάρξει ή δεν θέλω να υπάρξει, εκεί υπάρχει το παν. Και συνεπώς, όχι γιατί ταυτίζεται ο Θεός Λόγος με τη δημιουργία, όπως σας είπα, κατά πανθεϊστικών τρόπων. Πάντως δι' αυτής της εκφράσεως ότι εγώ είμαι το α και το ω, φανερώνεται ο Θεός ή ο Χριστός ως Κύριος και του χώρου και του χρόνου και της δημιουργίας, αλλά και της αναδημιουργίας του κόσμου. Εκείνος που έκανε τον κόσμο, ο ίδιος θα αναδημιουργήσει τον κόσμο. Και δι' αυτής ακόμη της εκφράσεως κατακλείεται, εγώ το α και το ω, κατακλείεται και σφραγίζεται ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, γιατί με αυτό άρχισε ο Χριστός στον Ιωάννη, με αυτό τελειώνει, ότι αυτά είναι όλα αληθή και όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν, διότι εκείνος που τα είπε αυτός και θα τα πραγματώσει, γιατί αυτός είναι το α και το ω, η αλήθεια. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει πάνω σε αυτό: αρχή και τέλος ο Χριστός, ως πρώτος δια την θεότητα και έσχατος δια την ανθρωπότητα,
και ως από τις πρώτης των ασωμάτων κτίσεως μέχρι των τελευταίων ανθρώπων την οικίαν εκτείνων πρόνοιαν. Έχει μια άλλη θέση εδώ ο Άγιος Ανδρέας, πολύ όμορφη, ακούσατε την, να σας την ερμηνεύσω. Μόνο πριν την ερμηνεύσω, επιτρέψατε μου να σας πω ότι αν μερικά πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αν κάποτε τα καταλάβουμε, δηλαδή μάθαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν θα λέμε ο Χριστούλης, δεν θα λέμε ο Χριστούλης την εικονίτσα, θα λέμε πόπο, ποιος είναι ο Χριστός. Φρίκι πιάνει τα κτίσματα, τρόμος, ο δημιουργός του παντός. Αυτή είναι η αξία όσων σας λέω. Αν κάποτε αυτά τα καταλάβουμε. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας. Αρχή και τέλος είναι ο Χριστός, το Α και το Ω. Αρχή ως πρώτος δια την θεότητα. Είναι ο εκτός πάση δημιουργίας. Αλλά και έσχατος είναι ως Ω, δια την ανθρωπότητα. Είναι γνωστό ότι το τελευταίο πλάσμα επί της γης που έγινε είναι ο άνθρωπος. Και συνεπώς, όταν ο Υιός του Θεού, ο δημιουργός του παντός, ο Υιός του Θεού είναι ο δημιουργός του παντός, ο Πατήρ δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, αυτός ο Υιός, ο δημιουργός των πάντων, έγινε άνθρωπος. Αλλά το τελευταίο πλάσμα επί της κτίσεως της αοράτου και της ορατής είναι ο άνθρωπος, όπως μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Συνεπώς είναι ο έσχατος δια την ανθρωπότητα, δια την ανθρωπίνη του φύση. Και ως από τις πρώτες των ασωμάτων κτίσεως, πρώτα έγινε μια σώματις δυνάμεις, δηλαδή οι άγγελοι, μέχρι των τελευταίων ανθρώπων, δηλαδή οι άνθρωποι, την οικίαν εκτείνων πρόνοια. Σε όλους αυτούς, σε όλο το μήκος αυτό, από τους αγγέλους περνάει από την υλική δημιουργία μέχρι τους ανθρώπους, αυτός ο ίδιος είναι ο προνοητής. Τι μεγαλειώδη πράγμα, τι Κύριον έχουμε. Και πάλι θα σας πω, με τα γεγονότα τα έχει δείξει ως αληθή αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Πρώτου χαρακτηρισμού Α και Ω του Θεού ή του Χριστού υπάρχει η βεβαίωσή του γέγονεν. Έχει γίνει. Είναι ένας προφητικός παρακείμενος. Παρακείμενος, χρόνος περασμένος, έχει γίνει, αλλά είναι προφητικός, ότι δηλαδή θα γίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα εκείνα τα οποία ελέγχθησαν είναι τόσο σίγουρο ότι θα γίνουν ως να έχουν γίνει. Αυτό θα πει παρακείμενος προφητικός. Όπως όλοι οι προφήτες γράφουν σε περασμένο χρόνο όταν γράφουν τις προφητείες τους, διότι ίσως και για λόγους τεχνικούς θα λέγαμε, για μια στιγμή είδα, λέει ο προφήτης, είδα τούτο και εκείνο σε περασμένο χρόνο. Αυτά όμως που είδε δεν είναι σε περασμένο χρόνο, είναι σε μέλλοντα χρόνο. Αλλά δια τα οράματα έχουμε τον περασμένο χρόνο? Όχι, κάτι περισσότερο από την τεχνική αυτή περίπτωση. Είναι ότι είναι τόσο σίγουρα ότι θα γίνουν, ώστε μιλάμε σε χρόνο περασμένο ως να έχουν γίνει. Εδώ δε όταν ο Χριστός λέγει γέγονεν, έχει γίνει, αυτά που είπα είναι σαν να έχουν γίνει. Γιατί θα γίνουν? Οπωσδήποτε θα γίνουν. Αυτό το γέγονεν θυμίζει τρεις σταθμούς του Θεού Λόγου. Τρεις σταθμούς εις την ιστορία της δημιουργίας. Ο πρώτος σταθμός, όταν ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Να γίνει φως και έγινε φως. Ο δεύτερος σταθμός, όταν ο Χριστός
ο Υιός του Θεού, αυτός που είπε γεννηθεί το φως, γίνεται άνθρωπος και έρχεται εδώ στη γη. Και οι άνθρωποι οι ταλέποροι τον εσταύρωσαν. Και πάνω εις το σταυρό ο Χριστός είπε «Τετέλεστε», που είναι συνώνυμο με το «γέγονε». Έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Έχει τελειώσει το έργο της αναδημιουργίας του ανθρώπου με όλα τα γεγονότα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Και ο τρίτος σταθμός είναι εις το τέλος της δημιουργίας, όταν τα πάντα θα έχουν γίνει καινούργια, και τότε θα πει «γέγονε», όλα έχουν γίνει πια καινούργια, έχουν γίνει. Εμείς αγαπητοί μου βρισκόμεθα ανάμεσα στα δυο που έγιναν και στο τρίτο που δεν έγινε, έχοντας τη βεβαιότητα των δύο πρώτων, περιμένουμε το τρίτο. Εγώ το α και το ω, η αρχή και το τέλος, εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν, 21,6 Αποκάλυψης. Εγώ. Αυτή η επανάληψη του εγώ, μάλιστα δύο φορές εδώ, φανερώνει όχι μόνο γιατί ο τόνος πέφτει στο εγώ, αλλά και διότι έχουμε την επανάληψη της αντωνυμίας εγώ, φανερώνει ότι μόνος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δύναται να πραγματώσει και να χορηγήσει τα τόσο μεγάλα αυτά έργα, όπως είναι η ανακαίνιση του παντός και η σωτηρία των ανθρώπων. Μετά τη διακήρυξη του αγαπητή μου ο Χριστός ότι είναι το α και το ω, όλος περιληπτικά αναφέρεται σε μια επίσημη υπόσχεσή του προς τους πιστούς, ότι αυτός θα δώσει σε αυτούς το νερό της αιωνίου ζωής, εις δε τους φαύλους την αιωνίαν καταδίκην. Εγώ, λέγει, το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν, της δε δειλής, λέγει παρακάτω, και ευδελιγμένης και φωνεύση και φαρμακής, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, ο αισθήνω θάνατος ο δεύτερος. Περιληπτικά δείχνει τι ημέν, τι ιδέ. Έτσι, ας δούμε αυτές τις δύο θέσεις που τόσο περιληπτικά ο Κύριος αναφέρεται. Και πρώτα-πρώτα στη διακήρυξή του στους πιστούς. Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Εδώ ο ευσεβής παρομοιάζεται με διψώντα, με διψασμένον. Εκλέγεται αυτή η εικόνα του διψώντος για να δηλωθεί η ποιότητα της ευσεβίας του μέλλοντος να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Η δίψα και η πείνα, όπως ξέρετε, είναι απόλυτα φυσικές ανάγκες του ανθρώπου. Η δίψα όμως είναι πιο αναγκαία και πιο βασανιστική. Ξέρετε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει και παραπάνω από 40 ημέρες χωρίς να φάγει τίποτε, αλλά δεν μπορεί να ζήσει παραπάνω από 16 ημέρες εάν δεν πιει νερό. Θα πεθάνει. Και είναι πιο βασανιστική η δίψα, η αφυδάτωση, από την πείνα. Τούτο σημαίνει, γι' αυτό περί την εικόνα του διψασμένου ο Χριστός, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, τούτο σημαίνει ότι εάν η ευσέβεια του πιστού δεν φτάσει στη μορφή του διψώντος, δεν μπορεί να δει πρόσωπο Θεού. Το δυστύχημα είναι ότι πάρα πολλοί χριστιανοί μας είναι αδίψαστοι για τον Χριστόν. Δεν διψάνε Χριστόν. Κινούνται μυστηριακά, χωρίς αίσθηση, χωρίς πείδα, χωρίς δίψα, χωρίς έρωτα πνευματικό, χωρίς αγάπη για τον Χριστό.
θεωρούν την ευσέβεια ένα στεγνό καθήκον, με την εκπλήρωση του οποίου καθήκοντος καταφυγούν την συνείδησή των και λέγουν είμαι εντάξει, είμαι καλός χριστιανός. Τι κρίμα, κρίμα. Ακούσατε αγαπητοί μου πως μιλάει ο αληθινά πιστός άνθρωπος που διψά το Χριστό, διψά τον Θεό. Λέγει ο Ψαλμοδός 41,2, ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Όπως το ελάφι διψάει να βρεθεί εκεί στις πηγές των υδάτων, να πιει καθαρό νερό, δεν πάει παρακάτω, στις πηγές που βγαίνει καθαρό. Έτσι και εμένα η δική μου ψυχή, Θεέ μου, διψάει για σένα. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ο Θεέ μου, προς εορθρίζω, σηκώνουμε τον όρθρο πρωί-πρωί, γιατί σε δίψασε η ψυχή μου. Αλλά και πόσες φορές άλλες σε δίψασε και το σώμα μου, δηλαδή η ολόκληρη ύπαρξή μου. Ω, να πει κανείς πάνω στο πως απλώθη η σάρξ μου, πόσα θα έχει να πει κανείς. Βλέπει κανείς να περνάνε αυτά σε ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου και όχι μόνο στο πνεύμα του, σε ολόκληρη την ύπαρξή του, μέσα σε μια έρημο γη, σε μία ανέραστη γη, σε μία ψυχρή γη, σε μία άβατη γη, σε μία άνυδρη γη, σε έναν κόσμο δηλαδή που η παρουσία σου δεν είναι αισθητή, γιατί η αμαρτία έχει διώξει μακριά τη δική σου τη χάρη. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη γη, την έρημη, την άβατη και την άνυδρη, σε δίψασε η ψυχή μου, και όχι λίγες φορές και αυτή ολόκληρη η ύπαρξή μου. Όπως πολύ σωστά σημειώνει ένας ερμηνευτής, ένας που διψά δεν είναι ούτε ο μη πιστός ούτε ο μη μαρτής που επιποθεί το μαρτύριο, λέγει αυτός ο ερμηνευτής, αλλά είναι εκείνος στον οποίο ανήκει ο μακαρισμός. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Θυμηθείτε αυτό το μακαρισμό, Ματθαίος 5,5. Δικαιοσύνη εδώ είναι η αγιώτης. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Δεν είναι η δικαιοσύνη με τη στενή σημασία της λέξεως, που λέμε είμαι δίκαιος. Στην Αγία Γραφή η έννοια της δικαιοσύνης έχει και την ευρεία και τη στενή. Έχει και την έννοια της δικαιοσύνης, αλλά έχει και την έννοια όμως της αγιότητος, και τις πιο πολλές φορές με αυτή την έννοια εκφέρεται η λέξη όρος. Είναι εκείνο δηλαδή που είπε ο Χριστός, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή την αγιότητά του, και όλα τα άλλα και τα αυτά πάνε να προσθεθήσετε ημίν, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Αλλά αφού υπάρχει ακόμα, αγαπητοί μου, η εικόνα του διψώντος πιστού, ασφαλώς υπάρχει και η εικόνα της πηγής που ξεδιψάει, της ξεδιψώσης πηγής. Πράγματι δεν μπορεί να δυνατόν να δημιουργηθούν άνθρωποι που διψούν και να μην υπάρχει πηγή. Και αν λέγει εσύ διψάς, θα σου πω τώρα ποια είναι η πηγή. Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Αποκάλυψης 21,6. Εγώ, λέγει, ποια είναι αυτή η πηγή? Εγώ ο Χριστός. Εγώ είμαι η πηγή που θα σου δώσω να ξεδιψάσεις. Όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας πάνω σε αυτό, εκ της πηγής δε του ύδατος της ζωής
ή της δίψης ανάκτησης επαγγέλλεται, ή της πηγή ουκ άλλη ή μη ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλη πηγή παρά μόνο ο Χριστός. Θα πάλι μια φορά ότι σας είπα στην αρχή, δυστυχισμένοι οι άνθρωποι εκείνοι που προσπαθούν να ξεδιψάσουν με ό,τι σύγχρονο υπάρχει, με τη φιλοσοφία, με την κοινωνιολογία, με την τεχνολογία, με τις επιστήμες, να ξεδιψάσουν αυτή την, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση που δεν είναι βεβαίως αγιογραφική, την μεταφυσική τους δίψα. Ματέως θα μένουν πάντοτε οι άνθρωποι που θα διψούν. Δεν θα γίνει καμιά δροσιά μέσα τους. Αγαπητοί μου, από εδώ ξέρουμε ότι είμαι θα εικόνα του Θεού. Από εδώ ξέρουμε ότι είμαι θα δημιουργήματα του Χριστού. Το ότι αναζητεί η ψυχή μας και δεν χορταίνει παρά μόνο αν πλησιάσει κοντά εις τον Χριστό. Από εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μια εσωτερική εμπειρία μπορεί να το καταλάβει και να πάρει την εσωτερική βεβαίωση. Ο ίδιος ο Κύριος κάποτε φώναξε, έκραξε, Ιωάννης 7,37, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πινέτο, αν κανείς διψάει ας έρθει σε μένα να πιει νερό. Και στο διάλογο του κάποτε ο Κύριος με την Σαμαρίτιδα γυναίκα της είπε «Η είδης την δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολέγον σι δώσ μη ποιήν σι ανήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών». Ιωάννης 4,10. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου λέγει δώσ μου να πιω, μάλλον σι θα ζητούσες από εκείνο να σου δώσει να πιεις νερό. Ο Χριστός λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι η πηγή και το νερό της ζωής. Άλλο η πηγή και άλλο το νερό. Ο Χριστός είναι και η πηγή, ο Χριστός είναι και το νερό. Και όποιος πίνει από το νερό αυτό ξεδιψά αξεδίψαστα. Δηλαδή ξεδιψά χωρίς κορεσμόν. Στη Σοφία Σειρά μιλάει 24,19, μιλάει η ενυπόστατο σοφία. Ενυπόστατος θα πει η σοφία η προσωπική, όχι η αφηρημένη έννοια της σοφίας, όπως οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι η σοφία είναι μια έννοια. Στην Αγία Γραφή η σοφία δεν είναι μια έννοια, είναι ένα πρόσωπο και είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό λέγεται η ενυπόστατος, δηλαδή προσωπική, είναι πρόσωπο, η ενυπόστατο σοφία. Γράφει λοιπόν εκεί ένα περίφημο, λέγει η σοφία η ενυπόστατο στους ανθρώπους, προσέλθετε προς με οι επιθυμούντες με, ελάτε σε μένα εσείς που με επιθυμείτε, το γάρ μνημόσυνον μου υπέρ το μέλι γλυκή. Όταν με θυμόσαστε είναι κάτι πιο γλυκό και από το μέλι. Οι εστίοντες με έτι πεινάσουσι, αυτοί που με τρώνε θα ξαναπεινάσουν, και οι πίνοντες με έτι διψίσουσι, και εκείνοι που με πίνουν θα ξαναδιψάσουν. Που θα πει ακόρεστη αυτή η δίψα, πίνεις αλλά δεν επέρχεται κορεσμός. Πόσοι είναι εκείνοι που πήγαν και δοκίμασαν ό,τι ανθρώπινες κατασκευές και χόρτασαν, και χορταίνοντας απογοητεύτηκαν. Δηλαδή ήρθε ένας κορεσμός και είπαν «Α, δεν βάλες, το δοκίμασα και αυτό, κορεσμός». Όλα τα πράγματα στον κόσμο αυτόν φέρουν κόρον, κορεσμόν, μπούχτισμα, να το πω απλά, μπούχτισμα. Εδώ λέει ο Χριστός η ενυπόστατο σοφία, όποιος με πίνει ξαναπίνει, με πάντοτε ακορέστος με πίνει, χωρίς ποτέ να πει εκορέστη, χόρτασα, μπούχτισα. Και αυτή η προσφορά του ύδατος της ζωής, εδώ τώρα είναι το σπουδαίο, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν.
Γράφει ο Ισαΐας πάνω σε αυτό: οι διψώντες, το λέμε μάλιστα σαν προφητεία στον μεγάλο αγιασμό των φώτων, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ, και όσοι μη έχετε αρχήριον βαδίσαντες άνευ αργυρίου. Ισαΐας 55,1. Εκείνοι που διψάτε, πηγαίνετε να πιείτε νερό, και όσοι δεν έχετε χρήματα, πηγαίνετε χωρίς χρήματα. Δεν είναι ανάγκη να πληρώσετε, είναι δωρεάν. Τι σημαίνει αυτό το δωρεάν? Ότι προσφέρετε δωρεάν η αιώνιο ζωή. Μα θα μου πείτε, αφού προσφέρετε με πολύν κόπον η αιώνιο ζωή, εγώ πρέπει να δουλέψω για να αποκτήσω την αιώνιο ζωή. Πώς προσφέρετε δωρεάν η αιώνιο ζωή? Είναι αυτό που γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Ακούσατε το, θα σας το εξηγήσω. Τι ουν εντάφθα το δωρεάν ενίτεται ή το μη έχειν παραμετρήστε. Τα πρόσκαιρα της διαιωνίζουσι, περιών και Παύλος φυσίν, ου γαράξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Τι σημαίνει, λέγει, δωρεάν, όταν λέγει ο Θεός, όταν λέγει ο Χριστός, θα μας δώσει δωρεάν όλα αυτά τα πράγματα, την αιώνια ζωή? Εάν πρέπει να συγκριθούν οι κόποι μας, γιατί πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι, πρέπει να κάνουμε. Τι? Είναι ο αγώνας, είναι η άσκηση, η προσπάθεια, ισόβιος αγώνας. Αλλά αυτός ο ισόβιος αγώνας, αν πρέπει να συγκριθεί με το τι παίρνει από το Θεό ή το μη έχει παραμετρήστε, δεν έχει κανείς παρά να συγκρίνει τα πρόσκαιρα της διαιωνίζουσι, τα πρόσκαιρα αυτά, οι αγώνες, οι πρόσκαιροι, με εκείνα που είναι αιώνια, τίποτα είναι, ώστε στο τέλος τέλος να εξαφανίζει τη δική μας η προσφορά, ενώ τη θέλει ο Θεός, χωρίς την οποία δική μας προσφορά δεν υπάρχει σωτηρία. Τι θέλει? Αλλά συγκρινωμένη η δική μας η προσφορά με εκείνα που μας προσφέρει ο Θεός, τότε θα λέγαμε είναι τα δικά μας σαν τίποτα. Δηλαδή είναι δωρεάν αυτά που μας δίνει ο Θεός. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος, και τον θυμείτε εδώ, Άγιος Ανδρέας, ότι δεν είναι άξια τα παθήματα του νυν καιρού, ό,τι και αν πάθουμε για το Ευαγγέλιο, ακόμα και το μαρτύριο, ό,τι και αν πάθουμε, δεν είναι άξια, δεν συγκρίνονται μπροστά στη μέλουσα δόξα που πρόκειται σε μας να αποκαλυφθεί. Είδατε και στη Σαμαρίτιδα γυναίκα τι είπε ο Κύριος? Ομίλησε περί της δωρεάς. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού, αυτή η εικόνα της δωρεάς, ή μάλλον, συγγνώμη, η έννοια της δωρεάς είναι, αγαπητοί μου, διάχυτη μέσα στην Αγία Γραφή. Διάχυτη. Αλλά παραπλεύρως στην εικόνα του διψώντος, εγώ λες εκείνον που διψά θα του δώσω νερό, παραπλεύρως στην εικόνα του διψώντος μπαίνει η εικόνα του νικητού, άλλη εικόνα, και λέγει στη συνέχεια ο Χριστός: ο νικών κληρονομήσει ταύτα και έσω με αυτό Θεός και αυτός έστενη Υιός. 21,7. Αυτή η έκφραση μας θυμίζει εκείνη την εποδόν μερικών επιστολών της Αποκαλύψεως, όπως εκεί προς τον άγγελον των Θυατήρων και τον άγγελον της Λαοδικίας, που λέγει ο νικών, και μάλιστα είναι και σόλικο το νικόντι. Αλλά σας εξήγησα τότε, όταν σας τα λέγα αυτά, γιατί είναι σόλικα, δηλαδή ασύντακτα, θα πρέπει τον εικόντι, αλλά για να κάνει μια έμφαση, να δώσει μια έμφαση στην έννοια αυτή, για αυτό το λόγο τίθενται αυτά τα σόλικα, τα ασύντακτα δηλαδή, μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πάντως τούτο σημαίνει ότι ο νικών κληρονομήσει και τα λοιπά, ότι τα αγαθά που θα κληρονομήσει ο πιστός, αυτή δηλαδή η κληρονομία, δεν έχει παθητικόν χαρακτήρα. Γιατί λέγει
ονικών κληρονομήσει. Δεν λέγει απλώς θα κληρονομήσει χωρίς να βάλει το ονικών, αυτός που θα νικήσει. Αλλά συνήθως εκείνος ο οποίος νικά σημαίνει αγωνίζεται. Δεν είναι δηλαδή όπως ή αγωνιστώ ή δεν αγωνιστώ, ή σπουδάσω ή δεν σπουδάσω, ή έχω επάγγελμα ή είμαι ανεπάγγελτος. Ούτως ή άλλως ο πατέρας μου την περιουσία του θα την αφήσει σε μένα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εδώ λέγει θα κληρονομήσεις εφόσον θα νικήσεις. Για να μην θεωρηθεί εκείνο το δωρεάν, ότι δεν έχει ο άνθρωπος μετοχή προσπαθίας. Γι' αυτό πλάι στην εικόνα του διψώντος που θα πάρει δωρεάν το νερό της αιωνίου ζωής, βάζει και την εικόνα του νικόντος, του αγωνιζομένου. Για να μην πάρουμε θάρρος και πούμε α, ωραία, δεν έχουμε, παρά ο Θεός θα μας τα δώσει όλα δωρεάν. Προσοχή αγαπητοί μου στο σημείο αυτό. Μάλιστα με την ευκαιρία σας λέγω το εξής: αυτή η θέση είναι προτεσταντική. Του να πει δηλαδή κανένας δεν έχω εγώ τίποτα να προσφέρω. Η πίστης, λέγουν οι προτεστάντες, σώζει. Τα έργα δεν σώζουν. Ούτε η πίστης χωρίς τα έργα, ούτε τα έργα χωρίς την πίστη. Αλλά η πίστης με τα έργα σώζουν. Αυτό το κληρονομήν, ονικών κληρονομήσει, μας θυμίζει εκείνο των τρίτων μακαρισμών που λέγει μακάρι η πραΐς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Ματθαίος 5,5. Τι περίεργο αυτό. Δεν ξέρω, μάλιστα θα παρακαλέσω με αυτόν τον υπαινιγμό που σας κάνω εδώ σε δύο είδη μακαρισμούς. Αν ξαναπάτε στην Αγία σας Γραφή και ξαναδιαβάσετε τους μακαρισμούς, δεν ξέρω πώς θα τους δείτε. Όταν διαβάζουμε κάτι βαθύτερο, κάτι θεολογικότερο και ξαναγυρίζουμε σε εκείνο που διαβάσαμε παλιά, το βλέπουμε με άλλο πρίσμα, το βλέπουμε βαθύτερο. Οι πραΐς λέγει θα κληρονομήσουν τη γη. Ποια γη? Ποια γη? Εάν δεν είσαι καπάτσος, τετραπέρατος και να έχεις τα μάτια σου τετράδιπλα ανοιχτά, ο άλλος σε κατευρόχθησε. Και εδώ Κύριε λέγεις ότι οι πραΐς άνθρωποι, οι αόργητοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν δηλαδή πραότητα και αοργησία, δεν θυμώνουν, δεν μαλώνουν, δεν τρέχουν στα δικαστήρια. Οι άνθρωποι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη και εκείνα που έχουν θα τα χάσουν. Μα προφανώς όταν ο Κύριος λέει γη, δεν εννοεί τίποτα άλλο παρά αυτό που λέει γη. Μα τότε πώς? Απλούστατα πρόκειται περί της καινής γης. Αυτοί θα κληρονομήσουν την καινή, την καινούρια γη. Όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παλιά που το είπαμε, είδα καινούριο ουρανό και καινούρια γη, ο παλιός ουρανός και η παλιά γη έφυγαν. Τι θα πει έφυγε η παλιά γη? Η παλιά γη με τις διαμάχες της να την κατακτήσουμε. Οικόπεδα, χωράφια, σπίτια, κτίσματα, τσακωμή, δικαστήρια, δικό μου, δικό σου. Φύγαν όλα αυτά. Και ο πράος άνθρωπος που στον κόσμο αυτόν ακριβώς του αρπάζουν και την περιουσία, γιατί είναι πράος άνθρωπος, αυτός τώρα είναι στη σειρά του να κερδίσει εκείνη τη γη. Μη μου πείτε, ξέρω τώρα κάποιος μπορεί να λέει μέσα του, ωραία είναι αυτά που μας τα λέτε, αλλά πολύ φιλολογικά και αν θέλετε και λίγο και ποιητικά. Ο ρεαλισμός ποιος είναι? Εδώ, εδώ. Μα ο ρεαλισμός αγαπητοί μου είναι η Ανάσταση του νεκτού Χριστού. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αλήθεια όλα αυτά που σας λέω θα ήταν μια φιλολογία. Ωραία, κνήθουσα τα αυτιά που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γαργαλούσε τα αυτιά, όλη αυτή η φιλολογία, έτσι για να περνάει ο καιρός μας, έτσι για να έχουμε ωραία σχήματα. Δεν θα ήταν πραγματικότητα.
αλλά ο Χριστός ανέστη. Η πραγματικότητα αυτών των πραγμάτων είναι εκεί, ο Χριστός ανέστη. Και αφού ο Χριστός ανεστήθη, είναι ο βέβαιος, ο αληθινός, ο ναι, ο αμήν. Και ότι είπε, αυτό είναι. Και μόνον αυτό. Πήρε κληρονομήσει. Ταύτα, λέει. Πήρε ταύτα. Εννοείται τα ύδατα της προηγουμένης εικόνος, υπό τα οποία ύδατα σημαίνονται τα αγαθά της αιωνίου ζωής. Μάλιστα θα δούμε προς το τέλος πια της Αποκαλύψεως, στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι ένας ποταμός λέγει πηγάζει από τον θρόνο του Θεού κρυστάλλινος. Είναι το σύμβολο των αγαθών, σύμβολο, ναι, εικόνα, σύμβολο των αγαθών της Βασιλείας του Θεού. Και κληρονομώντας ο πιστός την αιωνία ζωή, θα επιτύχει τη Θεία Υιοθεσία. Και έσωμε αυτό Θεός, και αυτός έστενη Υιός. Και εγώ θα είμαι για αυτόν Θεός, και αυτός θα είναι για μένα Υιός, παιδί μου. Σας είπα και προηγουμένως ότι η έννοια της Υιοθεσίας είναι διάχυτη, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Χαρακτηριστικά σας λέγω Ψαλμός 88,27. Αυτός ο πιστός επικαλέσετε με, θα με επικαλεστεί, πατήρ μου ή σύ, σύ είσαι πατέρας μου, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου, καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν, και εγώ θα τον κάνω πρωτότοκο παιδί μου. Αν μου πείτε εδώ πάλι, αν μου πείτε, είναι δύσκολο να πει κανείς τον Θεόν πατέρα? Είναι δύσκολο? Δηλαδή τόσο μεγάλο πράγμα να πει κανείς τον Θεόν πατέρα? Μόνο κάποιος που θα ήταν αφελής θα μπορούσε να πιστέψει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Βγείτε σε έναν άπιστον έξω και πέστε του να πει και να πιστέψει ότι ο Θεός είναι, όχι ότι υπάρχει ο Θεός, ότι ο Θεός είναι πατέρα σου, αν το πιστεύει, αν το δέχεται. Καθόλου, αγαπητοί μου, δεν είναι αυτονόητο. Σας πω και κάτι, αν με ρωτήσετε, δεν το λέγω εγώ, η Αγία Γραφή το λέγει, αν με ρωτήσετε από πού μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε το Άγιο Πνεύμα, από πού μπορούμε? Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη κλιμάκωση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή ενός πιστού, μέγα φάσμα, τέλος πάντων η πρώτη γραμμή του φάσματος, το πρώτο σκαλοπάτι. Ποιο είναι εκείνο το οποίο μπορώ να ξέρω ότι έχω το Πνεύμα του Θεού, ότι δεν είμαι άμυρος Αγίου Πνεύματος? Εάν αποκαλείς τον Ιησού Χριστόν Κύριον και τον Θεόν Πατέρα, δεν μπορείς να πεις τον Ιησού Χριστόν Κύριον, δηλαδή Θεόν, εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Το λέγει σαφώς αυτό ο Απόστολος Παύλος: ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εμπνεύματι Αγίο. Και αν πεις τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, ο ίδιος ο Ιησούς σου λέγει ότι είσαι αδελφός του. Και λέγει ο Χριστός ότι εγώ είμαι κληρονόμος του πατρός μου, ως άνθρωπος κληρονόμος, και εσείς συγκληρονόμοι μου. Δεν μπορώ λοιπόν να πω τον Θεόν Πατέρα εάν δεν έχω το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να έχω το Πνεύμα του Θεού για να πω τον Θεό Πατέρα. Πρέπει να έχω το Πνεύμα του Θεού για να πω τον Ιησού Χριστόν Θεόν, να τον πω Κύριον. Είναι ένα κριτήριο. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε στην εποχή μας ποιοι έχουν το Πνεύμα του Θεού και ποιοι δεν το έχουν, με τη διαφορά μόνο πως αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Είναι η αφετηρία, θεμελιώδης, αλλά είναι όμως η αφετηρία. Υπάρχει πολλή δουλειά παρακάτω. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά
παρακάτω. Και η Καινή Διαθήκη, Γαλάτας 4,6, έτσι κατ' επιλογή, γιατί είναι πολλά τα χωρία, ότι δε ηγείεστε, ότι είσαστε παιδιά του Θεού, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον. Αβά ο Πατήρ. Ότι είσαστε, λέει, παιδιά του Θεού. Α, πού το ξέρετε αυτό? Πού το ξέρετε είστε παιδιά του Θεού? Θα σας το πω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και ο Πατήρ στέλνει και ο Υιός στέλνει. Μόνο ότι από τον Πατέρα εκπορεύεται. Άλλο εκπορεύομαι και άλλο στέλνω. Είναι δύο διαφορετικά. Το Πνεύμα του Άγιον μόνο από τον Πατέρα εκπορεύεται, αλλά αποστέλλεται και από τον Πατέρα και από τον Υιόν. Πού θα το στείλει το Πνεύμα του Άγιον? Στις καρδιές σας. Και τι θα κράζει το Πνεύμα του Άγιον μες στις καρδιές σας? Αβά ο Πατήρ. Είναι δύο λέξεις με το ίδιο νόημα. Η μία είναι εβραϊκή και η άλλη είναι ελληνική. Αβά θα πει Πατήρ. Το λέει εβραϊκά, το λέει και ελληνικά. Ώστε ουκέτι ή δούλος. Ώστε λοιπόν δεν είσαι πια δούλος, αλλά είσαι Υιός. Ο δε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Γίνεται κληρονόμος του Θεού διά του Ιησού Χριστού. Είμαι συγκληρονόμος μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε αγαθά? Βλέπετε αγαθά? Όλη δε η γη και όλο το σύμπαν είναι του πιστού. Του δε πονηρού, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, και του σατανά, ουδέω βολός. Μη μου πείτε ότι πρέπει να είμαι ιδιοκτήτης στο συμβολαίο γραφείο για να θεωρηθώ ότι είμαι ο ιδιοκτήτης όλης της δημιουργίας. Είναι ιδιοκτήτης όλης της δημιουργίας ο πιστός άνθρωπος, γιατί έχει το Θεό Πατέρα και τα αισθάνεται όλα δικά του. Υπερβαίνει, ξεπερνά τα συμβολιογραφία και τις συμβολιογραφικές πράξεις. Αν θέλετε να με καταλάβετε. Αυτή όλη η επαγγελία, αγαπητοί, ότι ο Χριστός θα καταστήσει τους πιστούς κληρονόμους της βασιλείας του και θα τους παρέξει αυτό το ζωντανό νερό της αιωνίου ζωής, πού στηρίζεται? Στο αδιάψευστο στόμα του, τόσο στην Αποκάλυψη την οποία αναλύομαι, όσο και στα Ευαγγέλια. Και θα το πω άλλη μια φορά, που το είπα ήδη ξανά και ξανά, και στα μεγάλα γεγονότα της ίδιας του της ζωής. Εκείνη βεβαίως ό,τι είπε και ό,τι έκανε ο Κύριος είναι το ναι και το αμήν, η αλήθεια και η βεβαιότητα.